Είναι επιλογή. Καλά, καλά. Ξεμαγιαστείτε εσείς. Πείτε εσείς τα δικά σας. Εγώ ξέρω ότι. Εσένα σ' αρέσει. Όχι, εγώ ξέρω τι κάνει η Ελένη τώρα και λέγεται εσείς ό,τι θέλετε. Τι κάνει. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου τι λέμε εμείς, πιστέψτε με. Και αυτό φαίνεται. Κύριε Αποστολίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αράχοβα. Από την όμορφη Αράχοβα η Ελένη Μενεγάκη. Ναι. Πήγε να γιορτάσει. Μ' ακούτε. Ναι, κύριε Αποστολίδη, λέω πήγε να γιορτάσει τα γενέθλιά της ή τα νούμερα τηλεθέασης. Σήμερα φυσικά η Ελένη έχει τα γενέθλιά της. Έχει έρθει από την Παρασκευή, βρίσκεται στην Αράχοβα. Θέλω να... Εχθές έκανε μία έτσι έξοδο μαζί με τα παιδιά της, τις κόρες της. Και περπάτησε τον κεντρικό δρόμο της Αράχοβας και αγόρασε κάποια πράγματα. Τρόφιμα, κουβαρντού. Τρόφιμα. Όχι, τρόφιμα. Αγόρασε τσάντες, ρουχαλάκια. Τα μπουφάντα γνωστά, μην τα πεις τις μάρκες. Τα τρόφιμα, τα λουκάνικα, τα παίρνεις στο τέλος και τα τυριά. Τι είπες, Ράσο? Λέω τα τρόφιμα, τα λουκάνικα, τα τυριά και όλα αυτά τα καλά που παράγει η Αράχοβα τα παίρνει τελευταία μέρα για να μην χαλάσουν. Ναι, 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 έχει δίκιο. Έχετε δίκιο. Τελευταία μέρα φεύγει και κορτώνει το αμάξι με τρόφιμα και αναχωρεί για την Αθήνα. Γιάννη, έχει κρύο πάνω. Μετά το 10,7 πήρε τα βουνά, το έχετε καταλάβει, έτσι. Ναι, τις προηγούμενες μέρες βγαίνει και συνήθως πάντα αγοράζει κάτι από την Αράχοβα, κάτι ψωνίζει. Έχει επικοινωνία με τον κόσμο, Γιάννη? Ναι, ναι, είχε επικοινωνία με τον κόσμο και μάλιστα με πάρα πολλοί αραχοβίτησες τον γνωρίσανε. Έχει γίνει το κύριο θέμα συζητήσεως αυτή τη στιγμή στην Αράχοβα. Όλοι με ρωτάνε που βρίσκεται και που μπορούν να την δούνε. Ήδια προπάτησε πρώτα σε ένα άσπρο σκουφάκι, μαζί με τις κόρες της. Πήγε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, αγόρασε πράγματα τα οποία είναι για προσωπική χρήση και χρήση για του καναλιού, γιατί έκοψε τιμολόγιο. Στο κανάλι ή στην ειδική της εταιρεία? Ναι, σιγά μην ξέρει τώρα και το, το αφημί. Όχι, το τιμολόγιο μπορεί... Όχι, το λέω αυτό μήπως τα πράγματα, μισό λεπτό. Έκοψε τιμολόγιο για τη δική της εταιρεία. Μπορεί, μπορεί. Γι' αυτό λέω, μπορεί να μην ήταν για τον Α. Μπορεί να φτιάξει μια φόρμα έλα δώρο, ρε παιδί μου, και εσύ τον πρόεδρο. Τιμολόγιο. Ενημερώθηκα. Μανούλα μου και τα πλοκάκια που έχουμε εμείς. Το τιμολόγιο κόμμα. Ναι. Σωστό. Σε αποφεύγει, Γιάννη, ή όχι? Όχι, η Ελένη, ποτέ δεν μου αποφεύγει. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και στο χιονοδρομικό επάνω και στο λιβάδι. Όταν πηγαίνει σε μια βίλα συγκεκριμένη, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτή τη βίλα του γνωστού εφοπλιστή. Βρίσκεται, πιστεύω, μέσα στην Αράχοβα. Ναι, είναι εκεί πέρα που πάνε και κάνουν και τα σπάκια όλα αυτά. Και ξέρω ότι είχε ανέβει και ο Θοδωρής πάνω. Και να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα ο Θοδωρής, ο αδερφός της. Είχε γενέθλια και από ό,τι έμαθα το πριν από λίγο που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, όχι με την Ελένη, ανέβηκε η κυρία Ζέτα, ο πατριός της, όλη η οικογένεια. Οπότε, μάλλον Γιάννη σε λίγη ώρα, κατά τις 4 η ώρα, εκεί που έχει τις ωραίες τις γουρνοπούλες στην ταβέρνα, που βλέπεις και το χειροδρομικό από κάτω, εκεί θα μαζευτούν όλοι. Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Πηγαίνουμε στο λιβάδι και πού, ναι. Έτσι. Όλα τα ξέρω. Μπορεί να είμαι εγώ εδώ, αλλά. Ο κόσμο έχει πάει εκεί. Η οικογενειακή στιγμή είναι πολύ ωραία. Γενέθλια είναι λογικό να μαζευτεί. Τα γιορτάζει η γυναίκα. Βλέπει πάντω. Αντιψήφι πάνω στην τούρτα. Καλό είναι αυτό. Θέλω να σα πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή στην Αράχοβα έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι.